Με τι είσαι Μονική? Έχεις αιμονές? Αιμονές? Ναι. Δεν θα το έλεγα ότι έχω ιδιαίτερες αιμονές. Είχες? Έχω μια αιμονή με τη γλώσσα. Δηλαδή, όταν κάτι δεν καταλαβαίνω, δηλαδή μου γίνεται, δηλαδή υπάρχει κάτι, λέγεται κάτι, δεν είμαι σίγουρη αν είναι κάτι σωστό, μέχρι να βρω και να το λύσω το μυστήριο, δηλαδή μπορεί να. Πώς το πω, να είμαι στον δρόμο και να αρχίσω να παίρνω τηλέφωνα και άνοιξε το λεξικό. Άμα δεν μπορώ να έχω πρόσβαση, να το λύσω αυτό το θέμα. Θέλω να δω τι συμβαίνει, ας πούμε. Θέλεις να ξέρεις. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και αιμονή, θεωρώ και ότι είναι και μια αγάπη. Ωραίο, ναι. Πολύ ωραίο. Απλώς, εντάξει, ο τρόπος που το κάνω είναι λίγο αιμονικός, αυτό θέλω να πω. Και έχεις αλλάξει από τότε που μένεις μόνη σου? Πολύ. Ανδρώθηκα. Έμενες μόνη σου όμως σε μεγάλη ηλικία. Πολύ. Μέχρι... Ναι, θυμάμαι. 36. Έμενα στο σπίτι. Με τους γονείς σου. Ναι, ναι. Βεβαίως με μεγάλα διαστήματα απουσίας. Εννοώ ότι μπορεί να έλειπα ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη, δύο χρόνια στη Νέα Υόρκη. Έλειπα μεγάλα διαστήματα, αλλά αυτό δεν έχει. Ξέρεις γιατί ρωτάω, γιατί έχεις κάποιες πολυτέλειες όταν μένεις με τους δικούς σου, φαντάζομαι. Ευκολίες, ναι. Ναι. Προφανώς αυτό ήταν που με κρατούσε και βολευόμουν δηλαδή. Το ανδρώθηκα πώς το ερμηνεύεις? Έχεις την ευθύνη του εαυτού σου. Αν δεν πας καταλαβαίνεις σούπερ... διαφορά. Με μεγάλη. Αν δεν πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν έχω φαγητό να φάω. Είναι απλά τα πράγματα. Mm. Πρέπει να πάω. Θα μου πεις και τι είναι αυτό, τόσο σημαντική δουλειά είναι. Και... είναι σημαντικό να έχεις την ευθύνη του εαυτού σου. Γιατί αυτό υπησέρχεται μετά και σε άλλους πιο βασικούς παράγοντες στη ζωή σου. Δεν είναι μόνο για την τροφή. Mm-hmm. Τρως και ένα παξιμάδι. Δεν χάθηκε ο κόσμος μια μέρα. Αλλά και στα άλλα πράγματα παίρνεις την ευθύνη εσύ. Και αποφασίζεις και δράς.